Καταρχήν, προχθές στη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Δήμαρχο, έγινε και ένα ευτράπελο ανάμεσα σε εσάς, θα ξεκινήσω από εκεί, και την ιδιοκτήτρια, γιατί δεν έχει σημασία αν είναι πληροξούσια του ιδιοκτήτη. Ο πληροξούσιος του ιδιοκτήτη είναι ιδιοκτήτης. Και σε εσάς έγινε ένα ευτράπελο, το οποίο δεν τιμάει την τοπική μας κοινωνία και την κουλτούρα μας ως Κεφαλονίτες και δεν θα ήθελα να επαναληφθεί, παρότι η ιδιοκτήτρια ξανά έχει μάθει ότι είσαστε εδώ και είναι απ' έξω από την πόρτα του γραφείου μου και εγώ δεν επέτρεψα να μπει μέσα, γιατί δεν θέλω να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό, διότι δεν θα τιμήσει και εμένα τώρα. Άρα λοιπόν της είπα να μείνει απ' έξω, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω μαζί σας και ό,τι θέλει να πει μαζί σας, το πει απ' έξω το γραφείο μου, το πείτε έξω δεν ξέρω πού. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οφείλω να ξεκαθαρίσω σε όλους σας ότι ο Δήμαρχος είναι ένα θεσμικό πρόσωπο που ασκεί τις αρμοδιότητες του, βεβαίως πλην των αρμοδιοτήτων των οποίων έχει εκχωρήσει με βάση την νομοθεσία. Η αρμοδιότητα που αφορά το ζήτημα του έργου της πλατείας και κατά συνέπεια τα παρελκόμενα προβλήματα ανήκει σε εμένα και γι' αυτό σας είπε να έρθετε σε μένα και όχι επειδή λιδόρισε ή δεν δίνει σημασία στις δικές σας επισκέψεις, αλλά καμιά φορά θα πρέπει τα πράγματα να μπαίνουν στην πραγματική τους βάση και η πραγματική τους βάση είναι ότι ο φυσικός σας χώρος για αυτή τη διαμαρτυρία είναι αυτός εδώ και έχει το γραφείο του Δημάρχου. Αυτό για να ξεκαθαρίζουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων και γιατί ο Δήμαρχος σας έστειλε εδώ. Το τρίτο, αναφέρθηκε από κάποιον συντοπίτη μας εδώ πέρα, δεν θυμάμαι ποιο, νομίζω τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, το ζήτημα της ανάπτυξης της πόλης και του νησιού, έτσι όπως τη βλέπει από τη δική του οπτική γωνία, η οποία σαφώς είναι μια διαφορετική οπτική γωνία από αυτήν που έχει η Δημοτική Αρχή και εμείς που αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε τα θέματα του Δήμου μας. Δεν διαφωνεί κανένας ότι έχουμε διαφορές. Βεβαίως ο Αλλουριός θα σκέφτεται τα πράγματα ο ίδιος, με το δικό του μοντέλο σκέψης, με το δικό του διανοητικό εργαλείο, όποιο είναι το πολιτικό του υπόβαθρο, και το δικό μας διανοητικό εργαλείο, που καθορίζεται το δικό μας πολιτικό υπόβαθρο. Καλώς ή κακώς, η κοινωνία στη δημοκρατία μας έδωσε σε εμάς την εξουσία και την εξουσιοδότηση να εφαρμόσουμε το δικό μας μοντέλο. Αυτό το αν διαφωνείτε με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, καλά κάνετε και διαφωνείτε. Στη δημοκρατία όλες οι απόψεις χωράνε, κρίνονται από την κοινωνία και στο τέλος οι κοινωνίες ορίζουν από μόνες τις διαμέσεις της εκλογικής διαδικασίας ποιος είναι αυτός που εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει το δικό του μοντέλο ανάπτυξης. Το 2014 λοιπόν το Μάιο η κοινωνία της Κεφαλονιάς είπε ότι εμάς θέλει να εφαρμόσουμε το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης. Διατηρήστε τις διαφωνίες σας για το μοντέλο μας για τις επόμενες εκλογές, που θα τα ξαναεκθέσουμε ξανά στην τοπική κοινωνία σε 3 χρόνια από σήμερα και θα ξανακρίνει η κοινωνία αν αυτό που εμείς εφαρμόσαμε ή αυτό που εσείς επαγγέλλεστε είναι το καλύτερο. Οπότε να εκλέξει τη δική σας πολιτική άποψη ως κυρίαρχη στο νησί μας. Άρα κλείνω αυτό το θέμα εκεί. Προχωράω σε ένα τρίτο θέμα που έχει να κάνει με το ίδιο το έργο. Ακούστε. Μπορεί να διαφωνούμε εάν η ανάπλαση της πόλης του Αργοστολίου εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν θέλω εδώ μέσα να ξανακάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Το να αναπλάσουμε μια πόλη που έχει από εδώ και 60 χρόνια να γίνει παρέμβαση στο ιστορικό της κέντρο, αλλά και στην παραλία της, στο παραλιακό της μέτωπο, για μας εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Εκτός του ότι γίνεται ένα μεγάλο έργο, εξυπηρετεί και τις λαϊκές ανάγκες και τα λαϊκά συμφέροντα. Και γιατί εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες? Εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες γιατί αυτό που μόλις μετά θα αναλύσουμε για τις απολύσεις που λέτε από τα καταστήματα λόγω του έργου, αυτό ακριβώς το εξυπηρετεί το νέο έργο. Έχουμε ανάπτυξη και νέων επιχειρήσεων. Και θα έχουμε ανάπτυξη και νέων επιχειρήσεων, άρα και θέσεων εργασίας, διότι ένα όμορφο ιστορικό κέντρο της πόλης Αργοστολίου θα είναι πόλος έλξης και για τους ντόπιους αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού. Που σημαίνει ότι ως οικονομικός θύλακας πια αυτό το ιστορικό κέντρο θα παράγει πλούτο. Και ο πλούτος αυτός θα μοιράζεται και στο μικρό επαγγελματία και στον περιπτερά της πλατείας και στον σουβλατζή της πλατείας και στον
εργαζόμενο που θα δουλεύει στο σουβλατζίδικο και στον εργαζόμενο που θα δουλεύει στο περίπτερο και στον εργαζόμενο που θα δουλεύει στο ξενοδοχείο και ούτω καθεξής. Β. Του τρίτου θέματος. Δεν είναι λαϊκή ανάγκη να μπορεί ο εργαζόμενος να κατέβει με την οικογένειά του να κάνει μια βόλτα να ξεκουραστεί σε ένα όμορφο περιβάλλον. Δεν είναι λαϊκή ανάγκη ο εργαζόμενος που δεν έχει λεφτά να κάτσει να πιει καφέ με 3 ευρώ να μπορεί να κάτσει σε ένα παγκάκι με την οικογένειά του ή να κάνει βόλτα το παιδί του σε ένα όμορφο περιβάλλον. Δεν είναι λαϊκή ανάγκη αυτό το περιβάλλον να του ξεκουράζει τα μάτια, να του ξεκουράζει την ψυχή, να του ξεκουράζει το κορμί και να έχει τη δυνατότητα, χωρίς να την αποδοπατάνε τα αυτοκίνητα ή τα μηχανάκια, να μπορεί να κάτσει στην πλατεία και στο εσωτερικό κέντρο της πόλης. Βεβαίως και εξυπηρετεί και λαϊκές ανάγκες. Κατά εμάς, πάλι, κατά τη φιλοσοφία μας. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι κεφαλονίτες πρέπει να βάλουν πλάτη να γίνει αυτό το έργο, γιατί είναι μεγαλόπνοο έργο, είναι μεγαλόπνοο με την έννοια ότι 60 χρόνια τώρα δεν έχει πέσει ένα μυστήρι τσιμέντο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Τα έργα, συμπολίτες, δεν γίνονται ζωγραφίζοντάς τα πάνω σε ένα χαρτί. Τα έργα γίνονται στο έδαφος. Θα μπορούσαμε να, και εγώ την έχω ζωγραφίσει στην πλατεία εκεί πέρα, από πίσω όπως βλέπετε, και θα μπορούσα να πω αυτή είναι και τελειώσαμε. Για να γίνει αυτή η ζωγραφιά, χρειάζεται να σκάψουμε, να κλείσουμε δρόμους, να υπάρξουν προβλήματα, να υπάρξουν παρερχόμενα προβλήματα από τη δημιουργία του έργου, τα οποία όμως επιλέξαμε ως Δημοτική Αρχή να υπάρξουν πότε. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την αρχή της τουριστικής σεζόν της επόμενης, γι' αυτό και διακόψαμε αυτά τα έργα στην τουριστική σεζόν, ούτως ώστε σε μια νεκρή περίοδο, που δεν παράγει πλούτο αυτή η περίοδο, να γίνει η λιγότερη ζημιά. Αυτό κάναμε και αυτό κάνουμε. Και έχουμε σαφή δέσμευση προς την κοινωνία του Αργοστολίου. Για πρώτη φορά, πολιτική ηγεσία του τόπου δεσμεύεται ότι ένα μεγαλόπνο έργο θα το πραγματοποιήσει σε 150 ημέρες. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση, δεν υπήρξε από κανένα τέτοια δέσμευση και εμείς τολμήσαμε και το κάναμε. Ότι θα γίνει η υλοποίησή του και η ολοκλήρωσή του μέσα σε αυτές τις ημέρες της χειμωνιάτικης περίοδου. Πρέπει όμως να καταλάβουν οι συντοπίτες μας όλοι ότι θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Φανταστείτε ότι για να γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε 12 χρόνια λαμαρίνες μπροστά στα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σε όλες τις περιοχές και τις συνοικίες Αθήνας όπου γίνεται επέκταση ξανά λαμαρίνες επί σειρά ετών και 5 και 6 και 7 και 10 χρόνια. Εμείς μιλάμε για ημέρες. Αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν τα έργα μας εδώ, της ανάπλασης, θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα για ημέρες και όχι για χρόνια.